Λόγω των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που εξήγηλε η ΠΕΟΤΑ και που αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων στους Δήμους της χώρας, αναμένεται να παρατηρηθούν προβλήματα στη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων και στο Δήμο της Ξάνθης, κάτι που έχει γίνει ήδη αντιληπτό, με τους κάδους να είναι αφόρητα γεμάτοι και να προκαλούν δυσοσμία αλλά και εστίες μόλυνσης. Για την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την αποφυγή κατά το δυνατόν δυσάρεστων εικόνων, ο Αντιδημαρχός Καθαριότητας παρακαλεί τους δημότες να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση των κάδων, ζητώντας την κατανόηση και την συνεργασία τους. Ναι, αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι να μην κατεβάσουν τα απορρίμματα στους κάδους, γιατί θα περιμένουμε να λήξει πρώτα η απεργία και μετά θα βγουν οι εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα απορρίμματα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να λυθεί αυτό το θέμα των εργαζομένων και επειδή δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα διαρκέσει, καλό είναι οι πολίτες να προσέχουν να τα κρατάνε τα απορρίμματα μέχρι να λήξει η απεργία και μετά να τα κατεβάσουν. Έχει προβληθεί προσωπικό ασφαλείας για ευαίσθητα απορρίμματα ή επικίνδυνα? Υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας, αλλά όπως γνωρίζετε πηγαίνουν στο νοσοκομείο ή πηγαίνουν σε διάφορους χώρους που πρέπει οπωσδήποτε να πάνε. Αλλά γενικά από την καθαριότητα της πόλης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί συμπαραστέκονται και οι μόνιμοι εργαζόμενοι σε αυτή την απεργία. Επομένως, πρέπει να βοηθήσουν και οι δημότες σε αυτή την κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εξαγγείλει τριήμερο αποκλεισμό των αμαξοστασίων της καθαριότητας όλων των Δήμων, καθώς και 24ωρη πανελλαδική απεργία στη συνέχεια. Οι κινητοποίησεις των εργαζομένων θα διαρκέσουν έως και την 5η 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το Δήμο Ξάνθης.